σήμερα, έτσι μαθαίνουμε εδώ πέρα, ότι θα κάποιος θα μας βραβεύσει. Για πείτε μας περισσότερα. Είναι ο Δήμαρχος στην Αθήνα για να πάρει το βραβείο. Τι δεν μας... Ο Δήμαρχος ανέβηκε στην Αθήνα και για το βραβείο, βέβαια. Υπάρχουν εκκρεμότητες και λόγω του αναβληθέντος ταξιδιού που ήταν προγραμματισμένο την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά ξέρετε και με το συνέδριο της ΚΕΔΕ, αλλά είχαμε την χειροτονία του Μητροπολίτη και δεν μπορούσε να παρευρεθεί. Είχε προγραμματισμένο ούτως ή άλλως κάποιες συναντήσεις σε Υπουργεία για κάποιες υποθέσεις εδώ που εκκρεμούν για να τις ξετρέξουμε μέσα από τα Υπουργεία. Και λόγω και του γεγονότος της βράβευσης μας σήμερα, 7 η ώρα το βράδυ, θα γίνει η τελετή απονομής των βραβείων. Είναι από μια πρωτοβουλία Best City Awards, λέγεται, 16. Στην ουσία συμμετέχουν 62 δήμοι από κάθε γωνιά της Ελλάδος, δύο περιφέρειες και 8 επιχειρήσεις. Τα βραβεία έχουν να κάνουν με μελέτες που έχουν γίνει στους δήμους για τη βιωσιμότητα και καθιερωσιμότητα των πολιτών. Εμείς εκεί στείλαμε την μελέτη που έχουμε συντάξει για την... για το οικόπεδο του Μήνους και την ανάπλαση του πράσινο και μας ανάδειξαν η μελέτη αυτή, η κριτική επιτροπή, η κριτική επιτροπή έγινε με μια αξιολόγηση με ηλεκτρονικό με σύστημα online και μας αξιολόγησε με μια βαθμολογία που αντιστοιχεί στο τρίτο βραβείο, το κόκκινο βραβείο, και θα γίνει απονομή σήμερα το βράδυ στο Τεχνόπολη στην Αθήνα. Μάλιστα υπάρχει και το όποιος δημότης θέλει να το παρακολουθήσει. Να το δει ζωντανά. Ναι, από εκεί το ψαρέψαμε κι εμείς τώρα. Δεν ξέραμε τι ήταν ακριβώς και ψάχναμε να δούμε. Δηλαδή είμαστε η καλύτερη πόλη στον κόσμο. Όχι, όχι. Καλύτερη πόλη στον κόσμο. Απλά βραβεύτηκε η μελέτη συγκεκριμένη η δική μας με το τρίτο βραβείο. Θεωρώ ότι αυτό το χρησιμοποιούμε. Είμαστε τότε τώρα η τρίτη πόλη στον κόσμο, η καλύτερη. Γιατί μου το χαλάτε τώρα το σενάριο. Σας είπα, η συμμετοχή, μάλλον η συμμετοχή είχα να κάνει 62 δήμοι στη χώρα, έτσι, δύο περιφέρειες και 8 επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα όλα αυτά. Μάλιστα. Ορίστε. Και είπαμε, μακάρι έτσι να έχουμε θετικές, καλές ειδήσεις να λέμε. Καλό είναι αυτό, μπράβο μας. Στο τρίτο. Είναι στη διαδικασία αξιολόγηση στο Υπουργείο οι 60-70, θυμάμαι τώρα το ποσό των μελετών που είχαν κατατεθεί στο Υπουργείο για την αξιολόγηση όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Που εκεί να θυμίσω γύρω στις 30 από τις υποβληθένες προτάσεις θα χρηματοδοτηθούν. Είναι ένα όπλο στα χέρια μας αυτή. Η βράβευση θεωρούμε ότι, γιατί θυμίζω ότι είναι μια ολοκληρωμένη μελέτη από όλες τις απόψεις, υπάρχει πλήρη ορίμαση, οπότε θεωρώ και αυτό θα είναι ένα ατού στα χέρια μας, ίσως να μας το αξιοποιήσουμε δηλαδή και στην αξιολόγηση από το Υπουργείο. Να πιέσουμε δηλαδή με λίγα λόγια, έχοντας και αυτό το βραβείο, εννοείται. Το γνωρίζει, το γραφείο της αξιολόγησης ήδη το γνωρίζει, ότι έχουμε βραβευθεί. Και μάλιστα μας έχουν πει και προβοκές τηλεφωνικά που έχουμε μιλήσει, όταν γίνει η διαδικασία αυτή, να τους ενημερώσουμε. Μάλιστα, πήραμε. Προφανώς ο Δήμαρχος μετά το σημερινό σίγουρα θα επισκεφτεί και το γραφείο, ούτως ή άλλως είχε στο πρόγραμμα να επισκεφτεί για να δει που βρίσκεται η διαδικασία, οπότε θα προσκομίσει τα σχετικά έγγραφα. Τέλεια. Λοιπόν, άντε και ισανότερα να παίρνουμε, πώς το λένε, και άλλα τέτοια βραβεία. Η μελέτη του Μήνος. Τώρα, για τη μελέτη, 2-3 πραγματάκια, αν και τα έχουμε ξαναπεί, μπορούμε να θυμίσουμε τι είναι αυτό που έχουμε βάλει στη μελέτη. Ναι, είναι το ακίνητο του Μήνος, περίπου 6 στρέμματα. Είναι αυτό που ξέρω μόλι το κάτω κομμάτι, γιατί υπάρχει και το πάνω κομμάτι, το οποίο είναι το οικοδομήσιμο. Είναι αυτό που είναι χαρακτηρισμένο από το σχέδιο πόλης ως πράσινο. Εκεί λοιπόν γίνεται ένα πάρκο. Είναι μια μελέτη ανάπλασης πρασίνου, μέσα βέβαια στο οποίο υπάρχουν και κάποιες εγκαταστάσεις. Υπάρχει ένα αναψυκτήριο 120 τετραγωνικά μέτρα, το οποίο θα εξυπηρετεί εκεί πέρα τους δημότες που θα το χρησιμοποιούν. Υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι υγιεινής. Υπάρχει ένα μικρό ανοιχτό θέατρο, στο οποίο μπορούν κάλλιστα να γίνουν κάποιες δράσεις, κάποιες πολιτιστικές δραστηριότητες. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι χώροι, η οποία δεν είναι αξιοποιήσιμη για πολιτιστικές χρήσεις. Όλος ο σχεδιασμός έχει στηθεί και μάλιστα έχει σχεδιαστεί από τον ειδικό συνεργάτη του Δημάρχου, τον κύριο Περπολαράκη, έχει στηθεί
με βάση τις παλιές αποτυπώσεις, παλιές αεροφωτογραφίες που υπάρχουν όσον αφορά τη χωροθέτηση που υπήρχε παλιά όταν λειτουργούσε αυτό ως εργοστάσιο. Και στην πορεία αυτός ο χώρος θα είναι εκμεταλλεύσιμος και διάφορα, δηλαδή μπορεί να δημιουργηθεί ένα ανοιχτό μουσείο που να αναδεικνύει εκεί πέρα και να πληροφορεί τον δημότη για το τι υπήρχε εκεί και τα σχετικά. Είναι μια επέμβαση που τη χρειάζεται εκεί πέρα η περιοχή και θεωρώ ότι αν όλα πάνε καλά και χρηματοδοτηθεί το έργο θα αλλάξει τελείως η μορφή εκεί πέρα της περιοχής. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Οπότε έχουμε λοιπόν άλλο ένα διαβατήριο στο χέρι μας για να πιέσουμε την βράβευση αυτής της μελέτης. Η τρίτη καλύτερη στην Ελλάδα, αν το κατάλαβα, και όχι στον κόσμο. Έτσι. Εντάξει, είμαστε λίγο, έχουμε γίνει λίγο σοβινιστές. Λίγο, όχι πολύ. Ωραία. Και ισανότερα λοιπόν να πούμε. Τώρα, δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε για τις υπόλοιπες μελέτες, 2-3.